όταν ήμασταν πιο πιτσιρίκια, τουλάχιστον εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, όταν θέλαμε να παίξουμε με τάγκ, στρατιώτες, πολέμους και τους καλούς Αμερικάνους να σώζουν τον κόσμο, κάπως έτσι παίζαμε. Έλα που πλέον όμως οι καιροί έχουν αλλάξει, πώς παίζουμε πλέον με τα στρατιωτάκια μας, θα το δούμε ευθύς αμέσως. Το World of Tanks είναι ένα multiplayer online παιχνίδι στρατηγικής από την wargaming.net. Θα το κατεβάσεις με μια επίσκεψη στην επίσημη σελίδα της εταιρείας, ενώ θα έχεις τη δυνατότητα να το ευχαριστηθείς εντελώς δωρεάν. Ο στόχος σου στο World of Tanks είναι να καταφέρεις να εξελιχθείς αναβαθμίζοντας το τάγκ σου και αποκτώντας παράλληλα πρόσβαση σε ανώτερες κατηγορίες αρμάτων. Στην ουσία, τα όσα έχεις να κάνεις μέσα στο παιχνίδι χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τον Garage και το πεδίο της μάχης. Ξεκινώντας με τον Garage του World of Tanks, από εκεί διαχειρίζεσαι τα άρματά σου, χαζεύεις το προφίλ σου και επικοινωνείς με τους άλλους παίκτες. Μπορείς να τσεκάρεις τις αναβαθμίσεις που μπορεί να δεχθεί ένα άρμα, να αναπληρώσεις τα πυρομαχικά του και γενικότερα να προγραμματίσεις τις επόμενες κινήσεις σου. Θα παίξεις με το πλήρωμα του άρματός σου, ενώ θα πάρεις και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για αυτό μέσω εύχριστων μενού και πινάκων. Η επιλογή Depot κρύβει όλα τα άρματα και αντικείμενα που έχεις αγοράσει την ώρα που από το store θα κάνεις τις αγορές σου. Η εξέλιξη των αρμάτων και η τροφοδότησή τους με μαχήμια γίνεται εξίσου εύκολα μέσα από τα σχετικά μενού. Και βέβαια εκείνο το μεγάλο επιβλητικό κουμπί που γράφει Battle στη μέση σε μεταφέρει που αλλού στο πεδίο της μάχης. Εδώ μπορείς να δεις το Tiger 2, ένα από τα πιο μεγάλα άρματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με δυνατή θωράκιση και μεγάλων δυνατοτήτων κανόνι. Κανονάρα! Στην αρχή κοιτάμε για μια καλή θέση στον χάρτη, προκειμένου να υποστηρίξουμε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα τα βαρέα άρματα. Το δικό μας άρμα είναι εκείνο με τα χρυσά γράμματα. Κάτω δεξιά υπάρχει ο χάρτης, ενώ αριστερά βρίσκεται ένα σύνολο ενδείξεων που μας πληροφορούν για την κατάσταση του άρματός μας. Στις μάχες θα πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι εστιάζουμε στα αδύναμα σημεία του εχθρού και κυρίως όταν αυτός δεν μπορεί να απαντήσει στα χτυπήματά μας. Αν είμαστε γρήγοροι, χρησιμοποιούμε την ταχύτητά μας και δεν ορμάμε ποτέ πρόσωπο με πρόσωπο κόντρα σε ανώτερα σε θωράκιση άρματα. Γενικά δεν εμπλεκόμαστε με άρματα μεγαλύτερη σειρά στα ίσα γιατί συνήθως έχουν μεγάλο πλεονέκτημα. Όσο για τα γραφικά του παιχνιδιού, για να περάσουμε και λίγο στον οπτικό τομέα, είναι εκπληκτικά και πεντακάθαρα, με εντυπωσιακά εφέ και κορυφαία σχεδίαση μοντέλων και περιβαλλόντων. Θα παρατηρήσεις ότι η κίνηση είναι αρκετά στρωτή, με την όλη ατμόσφαιρα να θυμίζει ταινία με θέμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από κοντά και η μουσική με τα ηχητικά εφέ που συμπληρώνουν πλήρως το ολοκάδρο. Συνοψίζοντας, αν τα παιχνίδια με θέμα τον πόλεμο είναι το Think σου και τα τεθωρακισμένα η μεγάλη σου αγάπη, τότε φίλε τέθωρα, το World of Tanks βρίσκεται κάπου εκεί έξω και σε περιμένει. Μια τίμια πρόταση στην οποία επενδύουν ώρες και ώρες σε καθημερινή βάση εκατομμύρια παίκτες ανά τον κόσμο. Ξεκινώντας το, είναι βέβαιο ότι θα κολλήσεις και θα βρεις σε αυτό την ιδανική ασχολία για τις καυτές νύχτες του καλοκαιριού, σε περίπτωση που δεν θες να κάνεις κάτι άλλο.